Κυρία Κομνηνάκα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλά είστε? Καλά. Καλά. Και το κουκουέ, ξέρω, είναι σε επάρξεις. Είστε τώρα σε αγωνιστική ετοιμότητα. Αγροτικές κινητοποιήσεις, ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αύριο έχει συλλαλητήριο στην Αθήνα. Φαντάζομαι ότι βρίσκεστε... Και προετοιμάζεται και ο Πανελληνικός Φυσικομός στις 28 Φλεβάρι. Μάλιστα. Ας τα πάρουμε λοιπόν από την αρχή να δούμε. Αγροτικές κινητοποιήσεις. Είπε σήμερα ο κ. Μητσοτάκης ότι εγώ είμαι ανοιχτό στο διάλογο, αλλά χωρίς να εκβιάζεται. Ανοίχτε τους δρόμους. Τι γίνεται? Εντάξει, ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε να λέει για τους αγρότες ότι είναι μειοψηφίες υποκινούμενους από το ΚΚΕ. Όταν είδε ότι, ότι αυτό το πράγμα δεν περνούσε και ότι βγαίνανε κατά εκατοντάδες οι αγρότες στα μπλόκα, άρχισε να δηλώνει ανοιχτό στο διάλογο. Και τώρα βέβαια ουσιαστικά αφήνει και να εννοηθεί ότι ό,τι δώσαμε. Και βρίσκει να κατηγορεί τους αγρότες ότι, και να λέει ότι δείχνει δεν δίνει παραπάνω γιατί εκβιάζεται τους αγρότες. Οι αγρότες, τα αιτήματα των αγροτών είναι δίκαια, είναι γνωστά, δεν είναι καινούρια και πρέπει να υλοποιηθούν στο σύνολό τους για να μπορέσουν πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι να μην ξεκλειστούν, να μην φύγουν από τη γη. Γιατί γι' αυτό συζητάμε σήμερα. Όταν πραγματικά έχει εκτιναχθεί το κόστος παραγωγής, όταν δυσκολεύονται να επιβιώσουν με την πανάκριβη ενέργεια κλπ. Όταν μιλάμε για παράδειγμα για τους αγρότες της Θεσσαλίας που είδαν τα χωράφια τους να πλημμυρίζουν και ακόμα δεν έχουν πάρει την αρρωγή, δεν ξέρουν αν και πότε θα μπορέσουν να ξανέχουν παραγωγή και τους ζητάνε από πάνω και να πληρώνουν. Καταλαβαίνετε ότι τελικά αυτοί που εκβιάζουν είναι η κυβέρνηση και εκβιάζουν τους αγρότες για το κατά πόσο θα μπορέσουν να επιβιώσουν την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι αν η κυβέρνηση κάνει πίσω στο θέμα των αγροτών, θα αναγκαστεί να κάνει πίσω και σε πολλά άλλα αιτήματα άλλων κοινωνικών ομάδων και φαντάζομαι ότι δεν θα το ήθελα αυτό. Το θέμα είναι με τι κριτήριο πρέπει να αποφασίσει η κάθε κυβέρνηση για το αν θα δεχτεί ή όχι τα αιτήματα. Εμείς λέμε ότι οι αγρότες έχουν δίκιο και πρέπει πραγματικά να στηριχθούν και να γίνουν δεκτά τα αιτήματά τους. Όπως δίκιο έχουν βέβαια και οι νέοι που διαδηλώνουν για να εξασφαλιστεί ο δημόσιος και δωρεάν χαρακτήρας του πανεπιστημίου τους. Τώρα, μια και είπατε για πανεπιστήμια, σας αλλάζω θέμα για να προλάβουμε τον χρόνο. Είπε ο αρμόδιος υπουργός το Σεπτέμβριο του 25 ξεκινάνε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια με εισαγωγικές μέσω πανελληνίων και λάχιστη στη βάση. Εγώ δεν κατάλαβα δηλαδή τότε για ποιο λόγο πας ένα ιδιωτικό, φτιάχνεις ιδιωτικό πανεπιστήμιο και το άρθρο 16 τι γίνεται? Αυτό πρέπει να απαντήσουν όλοι αυτοί που παρουσιάζουν και παρασπίζονται την νομιμότητα. Έφτασε ο Πρωθυπουργός να παραλληλήσει με παράδειγμα τρόπο τις φυτικές κινητοποιήσεις και μέχρι και με τα εγκλήματα της ληστείας. Αυτοί λοιπόν που παρουσιάζουν ότι υπερασπίζονται την νομιμότητα, να απαντήσουν αν τελικά υπερασπίζονται και τη συνταγματική νομιμότητα. Γιατί όταν θέλουν να εξυπηρετήσουν αντίθετα συμφέροντα, κάνουν κουρελόχαρτο ακόμα και το ίδιο το αστικό σύνταγμα. Αυτό που πραγματικά κρύβουν είναι ότι με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν και θα δώσουν στην πραγματικότητα ένα καθοριστικό χτύπημα στο ίδιο το δημόσιο πανεπιστήμιο. Γιατί υπάρχει και εμπειρία για το πώς... Θα σας πει κάποιος, αν μου επιτρέπετε, γιατί τι πρόβλημα έχουμε. Να έχουμε ένα καλό, σύγχρονο, δημόσιο πανεπιστήμιο και ας υπάρχουν και τα ιδιωτικά παραλίου. Ο καθένας να επιλέγει όποιο θέλει. Νομίζω ότι η καλύτερη απάντηση γι' αυτό, για το πώς μπορεί να συνεπάρχει αρμονικά ο δημόσιος και ιδιωτικός τομέας, δίνεται μέσω στην δημόσια και ιδιωτική υγεία, πώς τελικά υποβαθμίστηκε η δημόσια υγεία και τα δημόσια νοσοκομεία για να μπορέσει να δοθεί χώρος κερδοφορία στα ιδιωτικά νοσοκομεία, όπως υπάρχει και η διεθνής εμπειρία ότι όπου άνοιξε ο δρόμος για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τελικά αυτό είχε
δραματικές συνέπειες και για το ίδιο το δημόσιο πανεπιστήμιο, αλλά και για το δωρεάν χαρακτήρα του. Γιατί γενικεύτηκαν τα δίδακτρα, ακόμα και στα δημόσια πανεπιστήμια, και τελικά δημιουργήθηκαν ακόμα μεγαλύτερα εμπόδια για τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών να σπουδάσουν. Πράγματα που και σήμερα βέβαια υπάρχουν. Γιατί επειδή ακούμε και διάφορα επιχειρήματα και για την έγνοια της κυβέρνησης για να μπορεί και οι οικογένειες με χαμηλότερα εισοδήματα να σπουδάσουν τα παιδιά τους, δεν έχουν αλήθεια την ίδια έγνοια για να υπάρχουν καθηγητές σε όλα τα πανεπιστήμια, για να υπάρχουν, για να μπορούν οι φοιτητές να σπουδάζουν με δωρεάν εστίες σε όλα τα πανεπιστήμια, με σύντηση, με στέγαση. Λένε, ξέρετε, κυρία Κομνηνά, κανένα επιχείρημα που χρησιμοποιούν αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, λένε να με ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο θα σταματήσει η φυγή νέων προς τα έξω, θα είναι κοντά στις οικογένειές τους και τα χρήματα θα μένουν στη χώρα μας. Το ζήτημα δεν είναι αν τελικά μια οικογένεια θα δίνει τα λεφτά της μέσα ή έξω για να σπουδάσει τα παιδιά της, αλλά πώς θα στηρίζει ολόπλευρα μια οικογένεια και τα παιδιά για να μπορέσουν να έχουν δημόσιο, υψηλού επίπεδου και δωρεάν σπουδές για όλους. Και βεβαίως καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να υπάρχουν την ίδια στιγμή, για παράδειγμα, που υπάρχουν στη χώρα μας μια σειρά δημόσια πανεπιστήμια τα οποία ακόμα δεν έχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα, να αποκτούν επαγγελματικά δικαιώματα πανεπιστήμια που απλά και μόνο μπορείς να πληρώσεις για να πάρεις το πτυχίο σου, ούτε βέβαια να ενισχύουν στην πραγματικότητα και διάφοροι και να υπάρχει τέτοιο χτύπημα στα επαγγελματικά δικαιώματα για τους αποφύτους των δημοσίων πανεπιστημίων, όταν στην πραγματικότητα άλλοι θα σπουδάζουν με βάση τις αποδόσεις τους στο σχολείο και άλλοι με βάση τις αποδόσεις της τσέπης των γονιών τους. Μάλιστα. Θα δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί. Φαντάζομαι υπάρχουν σε εξέλιξη και κινητοποιήσεις και καταλήψεις στα πανεπιστήμια. Νομίζω αύριο έχει πάλι μια μεγάλη συγκέντρωση στην Αθήνα για αυτό το θέμα. Θα δούμε. Πάντως έχω την αίσθηση. Αυτές οι μαζικές, για να πω, με συγχωρείτε, αυτή η μαζικότητα των κινητοποιήσεων ουσιαστικά καταρρύπτει το μύθο και το αφήγημα της κυβέρνησης για τις μειοψηφίες. Διότι κατά χιλιάδες βγαίνουν οι φοιτητές στον δρόμο, κατά εκατοντάδες συμμετέχουν στις μαζικές συλλογικές τους διαδικασίες, και βέβαια σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να κρύψει η κυβέρνηση, όσο και αν προσπαθεί να αποκτήσει με διάφορους τρόπους ή να παρουσιαστεί με άλλους τρόπους ως υπέρμαχος του προοδευτισμού, δεν μπορεί να κρύψει ότι εφαρμόζει σε όλους τους τομείς πολιτικές που τσακίζουν και τη ζωή της νεολαίας και τη ζωή των εργαζομένων και των αγροτών, του λαού μας συνολικότερα. Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω, πόσο προβληματίζεται το ΚΚΕ με τα κρούσματα αύξηση εγκληματικότητας και κυρίως της βίας των νέων παιδιών εναντίον συνομιλίκων τους, και τι θα μπορούσε να γίνει εδώ? Γιατί οι ειδικοί λένε δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις αυτή τη νεανική βία με την καταστολή της σκληρή της αστυνομίας, ως κάτι άλλο να χρειάζεται. Κοιτάξτε, εδώ είναι μια συνολικότερη συζήτηση για τις διάφορες αιτίες που γεννούν τέτοιου είδους συμπεριφορές, και βέβαια και για ένα σύστημα που αναπαράγει και αποθεώνει και δυστυχώς σε όλες τις σχέσεις και μέσα στις δομές της εκπαίδευσης τον ατομισμό, τον ανταγωνισμό, αντί βέβαια για να ενισχύει τις αρχές της συλλογικότητας, οργανωμένης συζήτησης και δράσης. Άρα και την ίδια στιγμή βέβαια που αυτές οι αξίες αποθεώνονται σε όλο το μεγαλείο στο σημερινό σύστημα, στα σχολεία δεν υπάρχουν ούτε για δείγμα, για παράδειγμα, κίνηση απαραίτητης ειδικότητας που θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν και να στηρίζουν και να προλαμβάνουν τέτοιου είδους φαινόμενα, όπως ψυχολόγοι που περνάνε, που ξέρετε ότι είναι χρεωμένοι ως ένας ψυχολόγος σε 2 και 3 σχολεία, που σημαίνει ότι αν μπορέσει να επισκεφτεί τις σχολικές μονάδες θα πρέπει να μιλήσει μια φορά το τέρμινο με εκατοντάδες μαθητές. Άρα και τέτοιου είδους φαινόμενα δεν μπορεί να διαγνωστούν έγκαιρα, να στηριχθούν τα παιδιά και αυτά που υπόκεινται τη βία
και αυτά που και να στηριχθούν και τα παιδιά που παρουσιάζουν τέτοιες αποκλίνουσες συμπεριφορές. Μάλιστα. Άρα η κυβέρνηση που φαίνεται κάτι πάλι και παρουσιάζεται να κόπτεται για τα δικαιώματα της νεολαίας, στην πραγματικότητα δεν έχει φροντίσει για να εξασφαλίσει με κανένα τρόπο τη στήριξη και των οικογενειών και των ίδιων των παιδιών με τις απαραίτητες δομές εκείνες που θα μπορούσαν να παρακολουθούν, να κάνουν, να στηρίζουν την οικογένεια με συμβουλευτική γονέων, με δομές τέτοιες που μπορούσαν να παρακολουθούν και να αποτρέπουν και τέτοιου είδους φαινόμενα. Κυρία Κομινάκα, σήμερα έγινε γνωστό ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με 330 ψήφους υπέρ, 254 κατά και 26 αποχές ουσιαστικά έβγαλε ένα ψήφισμα που είναι καταπέλτης για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, όπου εκφράζουν τον προβληματισμό τους για το πόσο τηρείται το κράτος δικαίου, τα θεμελιώδη δικαιώματα και η ελευθερία του τύπου. Θέλω λιγάκι να το σχολιάσουμε αυτό. Το κόμμα σας τι λέει για αυτή την εξέλιξη? Κοιτάξτε, είχαν παρουσιαστεί και φαινόμενα το προηγούμενο διάστημα και από τη μεριά της κυβέρνησης, από τη μεριά κυβερνητικών στελεχών να ασκούνται και αγωγές ή τέλος πάντων σε βάρος διώξει σε βάρος δημοσιογράφων που ασκούν ερευνητική δημοσιογραφία κλπ. Όπως βέβαια σε καμία, ξέρετε και η προηγούμενη ιστορία με τις υποκλοπές επιβεβαιώνει, αν θέλετε, και τέτοιου είδους ανησυχίες για το κατά πόσο υπάρχει ή μπορεί να υπάρχει τέτοιου είδους, να υπάρχουν τέτοιου είδους ελευθερίες. Βέβαια, απ' την άλλη, είναι και ο λίγο υποκριτικό και από τη μεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει διαμορφώσει ένα νομοθετικό πλαίσιο τέτοιο που τελικά επιτρέπει και να αξιοποιούνται μηχανισμοί παρακολούθησης, καταστολής κλπ. Σε εκτεταμένο βαθμό, αλλά και να αξιοποιούνται και μια σειρά μηχανισμοί, μια σειρά νομοθετήματα για να γίνεται προληπτική, για παράδειγμα, παρεμπόδιση, προληπτική, να κατεβαίνουν προληπτικά από το διαδίκτυο διάφορα δημοσιεύματα με βάση τις διάφορες οδηγίες και τη λογική της καταπολέμησης του ριζοσπαστισμού και της τρομοκρατίας. Είναι λοιπόν και από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποκριτικό να εκφράζουν δίθεν τις ανησυχίες τους για αυτά τα φαινόμενα, ενώ στην πραγματικότητα δίνουν και τα όπλα και τις δικαιολογίες για να μπορούν και οι διάφορες αστικές κυβερνήσεις να εφαρμόζουν και τη λογοκρισία με τέτοιο γενικευμένο τρόπο. Μάλιστα. Κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω. Αρκετά κόμματα της ευρύτερης κεντροαριστεράς, όλα νομίζω, σας κατηγορούν ότι έχετε πάρει, θα έλεγα, λάθος θέση στο θέμα του γάμου και της τεχνοδοσίας των ομόφυλων ζευγαριών με την αρνητική σας θέση. Εδώ τι τους απαντάτε? Κοιτάξτε, νομίζω ότι γίνεται και μια, κατά τη γνώμη μας, προσπαθεί να δημιουργηθεί μια τεχνητή διαχωριστική γραμμή της πρόοδου και της συντήρησης. Βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο αυτά τα κόμματα που ξαφνικά αναγνωρίζουν προοδευτικά χαρακτηριστικά στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ή την ξεπλένουν για την συμπεριφορά της, αν θα έπρεπε τελικά εκείνοι να απολογούνται ή το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ έχει καταθέσει μια, και ίσως είναι και το μόνο κόμμα που δημοσίευσε μια πολύ ολοκληρωμένη, την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, με μια πολύ ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη θέση γύρω από αυτά τα ζητήματα, που βεβαίως στο επίκεντρο βάζουν το ζήτημα, τα δικαιώματα του παιδιού και το ζήτημα κυρίως της τεκνοθεσίας. Και όχι βέβαια το πώς θα διαμορφώσουν ένα ζευγάρι ανεξάρτητα από τον σεξουαλικό προσανατολισμό τους, τις μεταξύ τους σχέσεις. Είμαστε σε κάθε περίπτωση υπέρ της ισότιμης, ελεύθερης συμβίωσης μεταξύ των ζευγαριών, ανεξαρτήτως του πώς επιλέγουν ο καθένας να κοινωνηματοδοτήσει. Όμως η τοποθέτηση του ΚΚΕ και η διαφωνία του έχει να κάνει με το τι θα σημάνει στην πραγματικότητα αυτή η νομιμοποίηση, η θεσμοθέτηση
του γάμου στα ομόφυλα ζευγάρια, κυρίως το δικαίωμα της κοινής γονικής μέρημνας και της τεκνοθεσίας, που δεν μπορεί να κρυφτεί σε καμία περίπτωση ότι ανοίγει διάπλατα το δρόμο για να γενικευθεί, για να απελευθερωθεί ακόμη περισσότερο η άκρητη εμπορευματοποιημένη παρένθετη μητρότητα και τεκνοθεσία στην πραγματικότητα του εμπόριου παιδιού, όταν σήμερα δεν υπάρχει άλλος τρόπος για ένα ομόφυλο ζευγάρι να αποκτήσει παιδιά, τη στιγμή που τα παιδιά προς υιοθεσία σήμερα είναι γύρω στα 100, με χιλιάδες αιτήσεις για υιοθεσία σε αναμονή. Άρα στην πραγματικότητα ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για μια μορφή που εμείς δεν ξέρουμε αν μπορεί πραγματικά να θεωρείται πρόοδος, το να μετατρέπεται και μάλιστα με υψηλά αντίτιμα γυναίκα σε μηχανή αναπαραγωγής, να νοικιάζεται δηλαδή το γυναικείο σώμα για να μπορέσει για να πουλούνται στην πραγματικότητα και να δίνει τη δυνατότητα να ικανοποιηθεί η επιθυμία και των ομόφυλων ζευγαριών να αποκτήσουν ένα παιδί. Και βέβαια σε αυτό το τομέα κυρίως βρίσκεται η διαφοροποίηση του ΚΚΕ, την οποία την έχουμε τεκμηριώσει, και βέβαια δεν υποτιμάμε και τον εξίσου βασικό και ανέντετο λόγο τη διαφωνία μας, που έχει να κάνει με το πώς στην πραγματικότητα με αυτόν τον τρόπο παρακάμπτεται και το κοινωνικό δικαίωμα του παιδιού να έχει σχέση με τη μητρότητα και την πατρότητα, που είναι, αν θέλετε, ως μια εξελισσόμενη βιοκοινωνική σχέση. Είναι η κοινωνική σχέση που έχει να κάνει βέβαια και με τα βιολογικά χαρακτηριστικά. Λοιπόν, κυρία Μαρία Κομνηνάκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Καλό σας απόγευμα. Ευχαριστώ και εγώ.